Καθημερινά Λόγια του Θεού. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο έργο που έχει γίνει στο Ισραήλ και στο σημερινό έργο. Ο Ιεχωβά καθοδήγησε τις ζωές των Ισραηλιτών και δεν υπήρξε τόσο μεγάλη πέδευση και κρίση, διότι εκείνη την εποχή οι άνθρωποι κατανοούσαν ελάχιστα τον κόσμο και είχαν λίγες διεφθαρμένες διαθέσεις. Τότε οι Ισραηλίτες υπάκουαν πλήρως τον Ιεχωβά. Όταν τους είπε να χτίσουν βωμούς, έχτισαν γρήγορα βωμούς. Όταν τους είπε να φορέσουν ιερατικά άμφια, υπάκουσαν. Την εποχή εκείνη, ο Ιεχωβά έμοιαζε με ποιμένα που φρόντιζε ένα κοπάδι προβάτων, ενώ τα πρόβατα ακολουθούσαν την καθοδήγηση του ποιμένα και βοσκούσαν στα λιβάδια. Ο Ιεχωβά καθοδηγούσε τη ζωή τους, δίνοντας τους οδηγίες για το πώς να τρώνε, να ντύνονται, να κατοικούν σε ένα μέρος και να ταξιδεύουν. Δεν είχε έρθει η ώρα να αποκαλυφθεί η διάθεση του Θεού, διότι η ανθρωπότητα εκείνης της εποχής είχε μόλις γεννηθεί. Υπήρχαν ελάχιστοι ανυπάκουοι και ανταγωνιστικοί. Δεν υπήρχε πολλή ακαθαρσία ανάμεσα στους ανθρώπους, οπότε οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν ως αντιθετικά στοιχεία στη διάθεση του Θεού. Η αγιοσύνη του Θεού φαίνεται μέσα από τους ανθρώπους που προέρχονται από τη χώρα της ακαθαρσίας. Σήμερα, χρησιμοποιεί την ακαθαρσία που εμφανίζουν αυτοί οι άνθρωποι της χώρας της ακαθαρσίας και κρίνει και κατά αυτόν τον τρόπο αυτό που είναι ο Θεός αποκαλύπτεται στην κρίση του. Και γιατί άραγε κρίνει? Είναι σε θέση να πει τα λόγια της κρίσης επειδή μισεί την αμαρτία. Πώς θα μπορούσε να είναι τόσο θυμωμένος αν δεν αποστρεφόταν την ανυπακοή της ανθρωπότητας, αν δεν αισθανόταν καμία ιδία μέσα του, καμία αποστροφή, εάν δεν έδινε καμία προσοχή στην ανυπακοή των ανθρώπων, τότε αυτό θα αποδείκνυε ότι είναι εξίσου ακάθαρτος με τον άνθρωπο. Αυτός μπορεί να κρίνει και να παιδεύει τον άνθρωπο ακριβώς επειδή αποστρέφεται την ακαθαρσία και αυτό που αποστρέφεται δεν υπάρχει μέσα του. Εάν υπήρχε επίσης εναντίωση και ανυπακοή μέσα του, δεν θα μισούσε όσους είναι ανταγωνιστικοί και ανυπάκουοι. Εάν το έργο των εσχάτων ημερών διεξαγόταν στο Ισραήλ, δεν θα είχε κανένα νόημα. Γιατί το έργο των εσχάτων ημερών επιτελείται στην Κίνα, το πιο σκοτεινό και οπισθοδρομικό μέρος όλων? Προκειμένου να επιδείξει την αγιοσύνη και τη δικαιοσύνη του. Με λίγα λόγια, όσο πιο σκοτεινό είναι το μέρος, τόσο πιο ξεκάθαρα μπορεί να καταδειχθεί η αγιοσύνη του Θεού. Στην πραγματικότητα, όλα αυτά γίνονται για χάρη του έργου του Θεού. Μόλις σήμερα συνειδητοποιείτε ότι ο Θεός έχει κατέλθει από τον ουρανό για να σταθεί ανάμεσά σας, ότι τον επιδεικνύει ξεκάθαρα η ακαθαρσία και η ανυπακοή σας και μόλις τώρα αναγνωρίζετε τον Θεό, δεν είναι αυτή η μέγιστη εξύψωση? Στην πραγματικότητα, είστε μια ομάδα ανθρώπων στην Κίνα οι οποίοι επιλεχθήκατε. Και επειδή επιλεχθήκατε και απολαύσατε τη χάρη του Θεού και επειδή δεν έχετε τα προσόντα να απολαύσετε τόσο μεγάλη χάρη, αυτό αποδεικνύει ότι όλα αυτά συνιστούν την υπέρτατη εξύψωσή σας. Ο Θεός έχει εμφανιστεί σε σας και σας έχει δείξει ολόκληρη την Άγια Διάθεσή Του και σας έχει προσφέρει όλα αυτά και σας έδωσε να απολαύσετε όλες τις ευλογίες που θα μπορούσατε πιθανώς να απολαύσετε. Όχι μόνο έχετε γευτεί τη δίκαιη διάθεση του Θεού, αλλά επιπλέον έχετε γευτεί τη σωτηρία του Θεού, τη λύτρωση του Θεού και την απεριόριστη άπειρη αγάπη του Θεού. Εσείς οι πιο ακάθαρτοι όλων,
Έχετε απολαύσει τόσο μεγάλη χάρη. Δεν είστε ευλογημένοι? Δεν σημαίνει αυτό ότι ο Θεός σας ανυψώνει? Εσείς είστε οι κατώτεροι όλων. Είστε ανάξιοι από τη φύση σας να απολαύσετε μια τόσο μεγάλη ευλογία. Εν τούτης ο Θεός έκανε μια εξαίρεση με το να σε ανυψώσει. Δεν αισθάνεσαι ντροπή? Εάν είσαι ανίκανος να εκτελέσεις το καθήκον σου, τότε θα ντραπείς τελικά για τον εαυτό σου και θα αυτοτιμωρηθείς. Σήμερα δεν είσαι πειθαρχημένος, ούτε τιμωρείσαι. Η σάρκα σου είναι σώα και ασφαλής, αλλά τελικά αυτά τα λόγια θα σε κάνουν να ντραπείς. Μέχρι σήμερα δεν έχω παιδεύσει κανέναν ανοιχτά. Τα λόγια μου μπορεί να είναι αυστηρά, αλλά πώς φέρομαι στους ανθρώπους? Τους παρηγορώ, τους παροτρύνω και τους υπενθυμίζω. Δεν το κάνω αυτό για κανέναν άλλον λόγο παρά για να σας σώσω. Άραγε όντως δεν κατανοείτε το θέλημά μου? Εσείς θα πρέπει να κατανοείτε τι λέω και να εμπνέεστε από τα λόγια αυτά. Τώρα μόλις πολλοί άνθρωποι καταλαβαίνουν. Δεν είναι αυτή η ευλογία του να είναι κανείς αντιθετικό στοιχείο? Το να είναι κανείς αντιθετικό στοιχείο δεν είναι το πιο ευλογημένο πράγμα? Τελικά, όταν πάτε να διαδώσετε το Ευαγγέλιο, θα λέτε το εξής: είμαστε κλασικά αντιθετικά στοιχεία. Θα σε ρωτήσουν, τι σημαίνει να είσαι κλασικό αντιθετικό στοιχείο? Και εσύ θα λες, είμαστε αντιθετικά στοιχεία στο έργο του Θεού και στη μεγάλη δύναμή Του. Ολόκληρη η δίκαιη διάθεση του Θεού έρχεται στο φως από την ανυπακοή μας. Είμαστε τα αντικείμενα υπηρεσίας του έργου του Θεού τις έσχατες ημέρες. Είμαστε τα παραρτήματα του έργου Του, αλλά και τα εργαλεία Του. Μόλις το ακούσουν αυτό, θα δείξουν ενδιαφέρον. Στη συνέχεια θα λες, είμαστε τα δείγματα και τα πρότυπα για την ολοκλήρωση του έργου ολόκληρου του σύμπαντος από τον Θεό και για την κατάκτηση όλης της ανθρωπότητας από Αυτόν. Είτε είμαστε άγιοι, είτε ακάθαρτοι, συνολικά εξακολουθούμε να είμαστε πιο ευλογημένοι από εσάς, διότι έχουμε δει τον Θεό και μέσω της ευκαιρίας να μας κατακτήσει, καταδεικνύεται η μεγάλη δύναμη του Θεού. Ακριβώς επειδή είμαστε ακάθαρτοι και διεφθαρμένοι, έχει ενεργοποιηθεί η δίκαιη διάθεσή Του. Είστε ικανοί να καταθέσετε μαρτυρία κατά αυτόν τον τρόπο για το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες? Δεν έχετε τα προσόντα. Αυτό δεν είναι παρά η εξύψωσή μας από τον Θεό. Παρόλο που μπορεί να μην είμαστε αλαζονικοί, μπορούμε να υμνούμε τον Θεό περήφανα, διότι κανείς δεν μπορεί να κληρονομήσει μια τόσο μεγάλη υπόσχεση και κανείς δεν μπορεί να απολαύσει μια τόσο μεγάλη ευλογία. Αισθανόμαστε τόσο ευγνώμονες που, αν και τόσο ακάθαρτοι, μπορούμε να εργαστούμε ως αντιθετικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της διαχείρισης του Θεού. Και όταν ρωτούν τι σημαίνει δείγματα και πρότυπα, εσύ θα λες, είμαστε οι πιο ανυπάκουοι και ακάθαρτοι των ανθρώπων. Έχουμε διαφθαρεί βαθύτατα από τον Σατανά και είμαστε οι πιο οπισθοδρομικοί και ποταποί μεταξύ των θνητών. Είμαστε κλασικά παραδείγματα όσων έχουν χρησιμοποιηθεί από τον Σατανά. Σήμερα επιλεχθήκαμε από τον Θεό ως οι πρώτοι μεταξύ των ανθρώπων για να κατακτηθούμε και έχουμε αντικρίσει τη δίκαιη διάθεση του Θεού και κληρονομήσαμε την υπόσχεσή Του. Χρησιμοποιούμαστε για να κατακτηθούν περισσότεροι άνθρωποι, οπότε είμαστε τα δείγματα και τα πρότυπα όσων κατακτώνται μεταξύ των ανθρώπων. Δεν υπάρχει καλύτερη μαρτυρία από αυτά τα λόγια και αυτή είναι η καλύτερη εμπειρία σου.